Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντος. Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Πανέτοιμα, έχουν κάνει πολλές σκληρές και εντατικές πρόβες για να εντυπωσιάσουν όχι μόνο την κριτική μας επιτροπή, αλλά και όλους εσάς. Κυρίως όλους εσάς, διότι σήμερα αρχίζει ο διαγωνισμός και τα πράγματα δυσκολεύουν. Τι χαρά είναι αυτή που τα πράγματα δυσκολεύουν! Αυτό σημαίνει ότι το ζευγάρι που θα συγκεντρώσει τη χαμηλότερη βαθμολογία και τις λιγότερες ψήφους δυστυχώς απόψε θα αποχωρήσει από το Just the Two of Us. Είσαστε καλά, παιδιά? Σας βλέπω, είστε πανέμορφοι, είστε θαραλέοι και αξίζετε ένα 10 γι' αυτό και μόνο. Θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή βαθμολογία. Να είστε καλά, περάστε μέσα. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ψηφίσετε και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε από την Κύπρο, από το ΜΕΚΑ Κύπρου. Πάμε τώρα να πούμε μια καλησπέρα στην κριτική μας επιτροπή και απόψε μαζί μας ο Γιώργος Θεοφάνους. Καλησπέρα. Η Ρούλα Κορομιλά. Και ο Δημήτρης Αρβανίτης. Γιώργο μου, με τι ψυχολογία έχεις έρθει σήμερα? Κοίτα, όπως πάντα. Ήρεμος, θετικός, χαρούμενος. Χαρούμενος. Παρακολούθησες καθόλου πρόβες? Λίγες, πολύ λίγες. Πιστεύεις ότι έχει ανέβει λίγο το επίπεδο? Νομίζω πως ναι. Ειλικρινά, νομίζω πως ναι. Ρούλα μου γλυκιά και φωτεινή με το λευκό σου σήμερα. Τι να πω για σένα, τι να πω για σένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Εσύ έχεις μάθει πάντα να υποστηρίζεις τους καλλιτέχνες και να τους στηρίζεις. Όλοι οι καλλιτέχνες σήμερα έχουν άγχος γιατί ξεκινάει ο διαγωνισμός. Τι συμβουλή θα τους έδινες? Να είναι ο εαυτός τους και να λειτουργήσουν ελεύθερα και άνετα. Ρούλα μου, δεν θα είσαι αυστηρή. Όχι, δεν θα είμαι αυστηρή. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, έχω και αδυναμία και δεν μπορώ τώρα να σου πω κάτι άμα είσαι αυστηρή. Όχι, δεν θα είμαι αυστηρή, αλλά επειδή και οι δυο μας δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια, ναι, και είμαστε τελειομανείς, θέλω λίγο να προσπαθήσουν περισσότερο. Αυτό μόνο. Μάλιστα. Θα είμαι κοντά τους. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δημήτρη, θέλω να σε ρωτήσω. Πού πήγε το barcode, γιατί έφυγε από τη δεξιά πλευρά του κρανίου σου και έχει πάει. Όχι, δεν έχει barcode, είναι κάτι άλλο. Πέρασε μια εβδομάδα, λούστηκε ο άνθρωπος. Λούστηκε, νόμιζα ότι ήταν τατού. Τι είναι αυτό? Κοίταξε να δεις, σήμερα αποφάσισα ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Και πώς το εκδηλώνεις? Εδώ στο barcode έχω ζωγραφίσει το σύμβολο του θηλυκού ότι ισούται με την τετραγωνική ρίζα του αρσενικού. Θα μας τρελάνει! Εντάξει! Αυτό μου αρκεί, μ' αρέσει που είστε χαρούμενοι. Πάμε στο backstage αυτή τη στιγμή όπου εκεί βρίσκεται ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Ουγγαρέζος. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλησπέρα σένα. Δημήτρη, τι γίνεται?